κατά 55% έχει μειωθεί η χρηματοδότηση τα τελευταία χρόνια για τη δακοκτονία στην Κρήτη. Ως απαράδεκτο χαρακτήρισε ο επιστημονικό συνεργάτη του ΣΕΔΙΚ Νίκο Μιχελάκη στο γεγονό να καθορίζεται ο αριθμό των ψεκασμών από του γραφειοκράτε του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξη και Τροφίμων βάσει των οικονομικών. Είναι περίεργη η αισιοδοξία των εκείνων των παραγόντων, οι οποίοι τόνιζαν ότι φέτο θα είμαστε αρκετά καλά και θα πρέπει να τα θυμάστε αυτά τα δημοσιεύματα και όλα θα εξελιχθούν κατευσύν και θα έχουμε καλή ποιότητα ελαιολάδου. Εμείς χαρακτηρίσαμε ως περίεργη την αισιοδοξία αυτή. Γιατί οι παγίδες δείχνουν σωστά όταν δείχνουν πολλούς δάκους αλλά δεν είναι ασφαλής η ένδειξή τους όταν δείχνουν μηδέν. Αυτά όλα έπρεπε να... Να τα ξέρουν όσοι κάνουν του ψεχασμού και να μην λένε διάφορα που ακούμε σήμερα ότι παρουσιάστηκε ξαφνικά ο δάκο. Ο δάκο δεν πέφτει εξ ουρανού, ούτε αλεξιπλωτιστή είναι, ούτε εμφανίζεται απότομα. Προέρχεται από του δάκου τη προηγούμενη τη γενιά του χειμώνα. Για μία ακόμη φορά, τόνισε ο κύριο Μιχελάκη ότι η δακοκτονία δεν εκτελείται σωστά, καθώ δίνεται βάση στη χρονική περίοδο που ήδη οι πληθυσμοί του δάκου έχουν δραματικά πολλαπλασιαστεί και όχι στην αρχή με γενικού ψεκασμού, πριν δηλαδή ο δάκο γεννήσει τα δισεκατομμύρια αυγά του. Με το ρυθμό που πολλαπλασιάζεται ο δάκο που είναι γνωστό ότι ένα άτομο δάκου, θηλυκό βέβαια, μπορεί να γεννήσει μέχρι και 300 αυγά πάνω σε καρπούς δάκου. Καταλαβαίνετε ότι αν κάνει κανείς ένα πολλαπλασιασμό θα δείτε ότι το άτομο αυτό που διαφεύγει και επιζεί από τις τέλη Μαΐου Ασίας Ιουνίου μπορεί το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να έχει γεννήσει κάποια δισεκατομμύρια ατόμων. Να σημειωθεί ότι ποιοτικά το ελαιόλαδο δεν παρουσιάζει τι ίδιε οξύτητε παντού. Ωστόσο, όσο περνά ο καιρό, τόσο οι έμποροι ανακοινώνουν ότι δεν θα αγοράσουν ελαιόλαδο. Από τις τιμέ που μα δίνουν στο δελτίο τιμών, το οποίο εκδίδει ο ΣΕΔΙ κάθε εβδομάδα και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του, διαπιστώνουμε ότι καθημερινά αυξάνεται ο αριθμό των επιχειρήσεων εκείνων οι οποίε δεν αγοράζουν καθόλου ελαιόλαδο. Στην Κρήτη πριν μια-δύο εβδομάδε, σχεδόν η μισή, δηλαδή 13 επιστολέ από τι 20 περίπου που μα έδιναν τιμέ, μα απαντούσαν ότι δεν αγοράζουν. Σήμερα ο αριθμό αυτό φαίνεται να έχει αυξηθεί. Οι περισσότεροι δεν θέλουν να απαντήσουν, δεν ξέρουν αν πρέπει να αγοράσουν και τι θα αγοράσουν. Το ποσό τη οικονομική ζημιά δεν μπορεί ακόμα να υπολογιστεί, αν και έχει εκτιμηθεί ότι αναμένεται να ξεπεράσει τα 120 εκατομμύρια ευρώ στην Κρήτη. Ε, παλιότερα ο πρωτογενή τομέα είχε μια μεγάλη συμμετοχή και συμβολή στο ΑΕΠ του, της Κρήτη. Φέτο έχει κατέβει σε αρκετά. Τελευταία χρόνια έχει κατέβει περίπου στο 7-8%. Αλλά ένα μεγάλο σημαντικό ποσοστό αυτού του ΑΕΠ είναι ουσιαστικά το ελαιόλαδο. Η οικονομική επιβάρηση θα είναι μεγάλη και θα φανεί το αποτύπωμα του οικονομικού και στον καταναλωτισμό. Δεν πρέπει να παρουσιάζουμε μια κατάσταση τόσο απελπιστική και ότι όλα τα λάδια της Κρήτης είναι άχρηστης ποιότητα. Υπάρχουν και αρκετά τα οποία είναι καλής ποιότητα, ευτυχώς, και αυτό θα πρέπει να το αναδείξουμε γιατί αλλιώς θα κλείσουμε την πόρτα του εμπορίου για το νησί. Για παράδειγμα πριν από μερικές μέρες ένα ελοτριβείο μας έδωσε σαν νούμερα ότι ο μέσος όρος της οξύτητας που είχε μέχρι προχθές ήταν 0,67 του βαθμού δηλαδή γραμμέ. Και είχε παραγάγει πάνω από 500 τόνου μέχρι εκείνη τη στιγμή. Τέλο, να σημειωθεί ότι στην Κρήτη παράγεται το 4,8% τη παγκόσμια παραγωγή ελαιολάδου.